Γεια σας παιδιά, Gaming Grasp εδώ και καλώς ήρθατε στο Rainbow Six Extraction. Οπότε ακούμε για αυτό το παιχνίδι εδώ και πολλούς μήνες. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να το δοκιμάσουμε. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη CD Media, το διανομέα της Ubisoft στη χώρα μας, στην Ελλάδα, που μας έστειλε το παιχνίδι, εμένα και άλλα δύο άτομα. Δυστυχώς το παιχνίδι δεν παίζεται με 5 άτομα όπως έχετε συνηθίσει στο Rainbow Six Siege, παίζεται με 3 άτομα, οπότε μαζί μου θα παίξουν ο Βασίλης και ο Άνσερ, οκ, okay? Τα ξέρετε τα ζωάκια εδώ και πολλά χρόνια, οπότε ναι, χωρίς πολλά, πάμε να αρχίσουμε, πάμε να βρεθούμε με τη ζωοπαρέα. Και αυτά τα invite έρχονται, συγγνώμη γι' αυτό, πρέπει να το απενεργοποιήσω αυτό το πράγμα. Πάμε να παίξουμε με τη ζωοπαρέα, να δούμε επιτέλους τι είναι αυτό το Rainbow Six Extraction. Οκ, okay? Να πολεμήσουμε μερικούς εξωγήινους. Let's kick some ass, let's go! Λοιπόν, έχουμε 120 δευτερόλεπτα να διαλέξουμε operator. Εντάξει. Θα πάρω τη χιμπάνα. Οκ, okay. Αστυνομικό τμήμα. Wow, ξεκίνησε. Κιόλας. Oh, αυτά είναι. Κάτσε να φύγει το ελικόπτερο. Σφαίρα. Γεια σου φίλε μου, ελικόπτερο. Κάτσε να ακούσουμε. Ε, ποιος, τι. Τι βατσού λένε αυτοί, ρε. Πού είστε, εδώ, ωραία. Και ωραίες ενδυμασίες έχει, ρε φίλε. Έτσι, αυτό εδώ ανοίγει. Και στο δρόμο μας, ναι, ανοίγουν γενικά διάφορες πόρτες. Κιόλας. Τι έκανες. Όταν βγάζει ένα... Εδώ μέσα έχει τερατάκια. Ναι, νομίζω... Μας δείχνει από πού, κατάλαβες. Αυτός ο κύκλος με τις πατημασιές. Και εδώ έχει. Εγώ λέω να μην το ανοίξουμε αυτό. Πατημασιές είναι ότι ακούγεται κάποιος που ότι περπατάει, νομίζω. Ακριβώς, ωραία. Οπότε ίσως κάποιες φορές... Το βλέπουμε από μέσα, ρε. Το βλέπουμε από μέσα. Ξέρεις τι, να μην ανοίγουμε κάποιες πόρτες που δεν χρειάζεται. Τι κάνει ο άλλος, ρε. Sorry. Αυτό να το πυροβολάς, γιατί άμα σε πλησιάσει και εκραγεί. Θέλω να το δοκιμάσω. Με βαράνε ρε! Φύγετε ρε! Καλό το πίσω μας, ίσως να πηγαίνουμε μαζί, όλοι μαζί, ξέρω εγώ προς στόχο. Ναι, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ο στόχος είναι αριστερά εδώ μεταξύ. Όχι, η αριστερά είναι το ελικόπτερο ρε. Ναι, από εδώ. Εκεί. Αυτό. Έχει γλίτσα εδώ πέρα. Πολύ μου αρέσει που το φαράς η γλίτσα και εξαφανίζεται. Καταπληκτικό. Τερατάκι. Κοίτα. Εγώ έλεγχο από πίσω μας. Και όταν πατάς τη γλίτσα περπατάει πιο τέτοιο, ε. Ναι, κολλάει. Α, τις φωλιές. Οκ, γι' αυτό γεννιούνται αυτές τις βλάκες συνέχεια. Τις σκοτώνουμε, έτσι. Τις φωλιές, ναι. Ναι. Για να μην βγαίνουν αυτά εδώ πέρα τα ζωήφια. Ναι, από εκεί πιένουν. Οι καμπούριδες. Να καθαρίσω εγώ εδώ πέρα. Ωραία. Όλους καθαρίζεις. Σωστά. Όπου βίλε, πολύ ωραίο αυτό. Πολύ μ' άρεσε. Τι είναι αυτό στα 15 μέτρα. Από εδώ, από εδώ. Πάμε στην επόμενη subzone, στην επόμενη περιοχή. Go to airlock. Πού είναι το airlock. Μα είμαστε στο airlock. Ναι. Πάτα το και εσύ... Μπίλε, μήπως και εσύ πρέπει να το πατήσει. Ναι, να το. Ωραία. Κίτρι πρέπει να πάω. Μα τσακάζουνε. Πόσα φορά μάσκα σε, δεν σε πιάνει. Λοιπόν, Seismic Station, το έχουμε βρει το ένα. Έχει κακούλιδες εδώ. Okay. Ναι, και εδώ. Κάπου έχει φωλιά τώρα, τι γίνεται ρε. Να, αυτός ο κόκκινος δεν είναι αρχηγός. Ναι, είναι λίγο νεύμα. Είναι αρκετή πρόσεξη. Για να κάναμε το τέτοιο. Λοιπόν, κάνουμε το Seismic Station. Α, μάλλον πρέπει να τα κάνουμε με τη σειρά, γιατί δεν αφήνει, είναι κλειδωμένο. Α, γιατί. Για μεγάλος. Αυτό μπορεί να το κάνουμε capture. Φίλε, δεν κάνω τίποτα capture τώρα. Δεν το πλησιάζω αυτό με τέτοια υγεία που έχω. Wow, το έχεις. Πάει κι αυτός, ωραία. Seismic Station C, το C είναι εδώ, είναι κλειδωμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το B είναι κλειδωμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα να βρούμε το A. Το A που να είναι. Κάπου εδώ τριγύρω θα είναι έξω, ίσως επάνω, έχει δεύτερο όγκο. Μπορεί να είναι έξω. Εδώ είναι έχει... ελικόπτερο. Πάμε πάνω. Μάλλον είναι πάνω. Να το. Α, να το. Να το είδες, δεν πρέπει να προχωρήσει. Ωραία, start triangulation. Activate το Β, έχουμε 30 δεύτερα για το Β.
Τρέχω. Τρέχω. Α, και συγχρόνως έρχονται αυτά. Ωραία, τρέχω, τρέχω στο β, come on. Ναι, κάποιος θα πάει στο γ, κατευθείαν. Άμα, σε φτυλά εγώ, προστατεύω εγώ. Ωραία. Εγώ τα πρώτα για το τρικό εδώ. Εδώ το πήρε. Από εδώ, από εδώ. Δω, 10 δεύτερα πάνω το. Ωραία. Ωραία, κάναμε το τρίγωνο. Και οι τρεις μια φωλιά. Wow, αυτό. Wow, κάτι σκάει, κάτι πάτησα. What the... Ωραία, το δατέ, ήταν κλίτσα ήταν, ναι, ναι. Θα διαλυθεί η πρόσχε. Τι κάνει ρε, σκαρφάλωσε πάνω του. Τελεκομάντο ρε, εσύ. Απλά κρεμπάστηκε. Εσύ ποιον ρε, ωραία, στο πλασού, τι ήταν αυτό ρε. Είχα κάτι πάνω μου, ε. Ναι, ναι, κάποιος βγήκε. Κάτι πετάχτηκε πάνω μου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι λέτε να διαλύουμε τις φωλιές από εδώ και πέρα. Ωραία, φίλε. Εδώ έχει μια πόρτα, την ανοίγω. Wow, γλίτσα, φύγε, φύγε. Καμώ τη γλίτσα μου. Να το catalyst. Activate catalyst. Okay, πάμε να το κάνουμε activate. Αυτά τι είναι, ρε παιδιά. Το σκέφτεσαι, δεν ξέρω. Όχι, τι σκέφτεσαι. Γιατί είναι αόρατα. Α, οκ. Έχει και τέτοια. Ωραία. Can zone shut down. Α, πρέπει να κάτσουμε εδώ. Παιδιά, πρέπει να μπούμε εδώ πέρα, νομίζω. Στο... Ρε, πάλι έχει πράσινα σπυριά πάνω σου. Δεν προσέχω. Ω, έρχονται πολλά τώρα. Οκ. Με shotgun δεν βολεύει εδώ μέσα. Ναι. Απομακρυνθείτε, παιδιά. Φύγετε από το σημείο. Έχουμε και καπνό, ίσως. Ω, με 11% είμαι εγώ. Ωραία, εντάξει, έπεσα. Ρόμι, σηκώνω τον answer. Περίμενε. Έρχομαι, οχο, δεν έρχομαι. Οκ, okay, let's go. Ω, έπεσα. Τις φωλίες, παιδιά, γιατί ξαναγεννούνται. Έπεσα, έπεσα, έπεσα. Ω, έπεσα, έπεσα. Άντσερ, είσαι μόνος σου. Ωραία. Τι γάμισε. Oh my god. Don't kill me. Δεν το πιστεύω, ε. Well, είστε μόνοι σας. Ρίχνω εγώ. Άντσερ. Παντού. Οκ, okay, so, τώρα που έχω χάσει, θα πρέπει να ξαναπαίξουμε την ίδια αποστολή για να πάρουμε τον operator και να τον σηκώσουμε. Εκτός και αν χάσουμε εκεί οι τρεις φυσικά. Γίνεται και αυτό. Μας έκαναν κουκούλια. Φίλε, γίνεμε κουκούλια. Οπότε, ποιο είναι το twist εδώ πέρα, παιδιά. Οπότε, με τους τρεις αυτούς operators δεν μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Γιατί είναι πεθαμένοι στη συγκεκριμένη αποστολή. Θα πρέπει να πάρουμε άλλους operators και να τους ξαναπαίξουμε και να τους σώσουμε. Για να είναι ξανά διαθέσιμοι. Τα nest λέει μέχρι να διαλύσουμε το nutrient node, τα nest θα ξαναμεγαλώνουν. Θα ξαναφτιάχνονται. Οχ, ναι, όντως μεγαλώνει. Okay, για πάμε. Αυτό δεν είναι. Λίγο πιο αθόρυβα για να μην τα ξυπνήσουμε όλα. Hello, bro. Τι πάμε στη ability εδώ πέρα, όπως δεν έχει ability. Αχ, δεν το έκανα πίκο ηλίθιος. Ναι, έγινα λίγο αόρατο, σε δοκιμάσα το ability. Από πάνω σου είχε, έτσι. Yep, το έκανα. Wow. No. Okay. Κάτσε να το κάνω. Take down. Α, take down, ναι, sorry, sorry. Ήθελα να δοκιμάσω. Δεν τα είχα καταφέρει στο tutorial. Ου, αυτά τα μπιλάκια. Προσοχή, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Blinding. Α, με αυτά τυφλώνεσαι. Κι άλλο ένα εδώ πέρα, ναι, αν θέλετε να το κάνετε tag. Εντάξει, είμαι εγώ. Μπλε. Ωραία, εγώ. Για να δω. Θέλω ένα ακόμη ένα ναι. Πρόσεχε, πρόσεχε, Billy. Πετάγονται πάνω σε αυτά. Ναι, φίλε μου, ήταν ζωάκι. Ναι, όχι, ποια? Πετάχτηκαν τον κόλο. Στο κόλο σου είναι. Ρε. Κοίτα, δω, ρε. Ε, πείτε στο επειδή. Κοίτα την γλίτσα, ρε, μας ακολουθάει το φλάμπερ. Α, pick up device. Παίρνω το device, παιδιά. Α, και πρέπει... Οκ, okay, μπορώ να παίξω με SMG, με secondary weapon. Και πρέπει να το πάμε... SMG, εγώ έχω πιστολάκι.
Πρέπει να μπορεί να το πάρει. Κάτι άλλο, ρε. Α, πάρ' το. Τρία, και οι τρεις πρέπει να το πάρουμε. Έλα, Άνσερ. Α, τόσο καλά. Τέλεια. Πιστολάκι έχω εγώ. Με πιστολάκι ή χέντες. Εξπάξιον. Θυμάστε. Ούμπα. Φύγε. Εδώ χάσαμε πριν. Ω, Τζίζους. Ω, Παναγιά μου πάλι. Ίσως, δεν ξέρω, στέλνω. Πολύ θόρυβο. Ω, να σου. Ωραία, φίλε. Πετάχτηκες πίσω. Ναι. Α, και μου έπεσε και το τέτοιο μου. Πρέπει να σηκώσω το τέτοιο μου. Παιδιά, νομίζω κάτι έρχεται. Ναι, ρε γάμο το. Πάμε, πάμε γρήγορα να τα βάλουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Πρόσεχε να διπλωθείς. Ναι, μάλλον έχω πάνω πάλι. Να, εδώ, εδώ okay. Πρέπει να τα βάλουμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Deploy, κάνω deploy το ένα. Το ένα, το άλλο, κοίτα πόσο μακριά πρέπει να μπει. Εδώ είναι, ρε. Πόσο μακριά. Εδώ είναι, ρε. Και τα τρία εδώ είναι, πίνε. Α, ναι, πού. Ναι, το άλλο κάποιος το άφησε. Όχι, ωρε. Μπίλη, μήπως. Σ' άφησε. Τι πρέπει να κάνω. Πάνε σε αυτό και πατά F. Drop the device, μου λέει. Τι με ήταν. Boys, boys. Α, deploy, deploy, deploy. Ναι, 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 ναι. Σηκώνω. Revive. Οκ, okay, τώρα έχω το bloom. Ωραία, τι κάνουμε τώρα. Carry injectors, nutrient node. Τώρα σηκώνουμε τους άλλους. Ναι, πάμε στην επόμενη. Ωραία, φίλε. Δηλαδή, αν δεν το... όση ώρα δεν το σταματούσαμε αυτό, οι φωλιές ξαναγεννιόντουσαν, καταλαβαίνεις. Κοίτα, γύρω με όρατος. Με βλέπεις τώρα, πού είναι, πού είναι, ναι. Βρείτε με. Πού είσαι, τι είσαι κατά όρατος είμαι, ρε. Δεν είσαι όρατος, ρε, κάτι σαν ψυχάλες κάνεις. Σαν τηλεόραση χαλασμένη. Ψυχαλίζω. Χαλασμένη τηλεόραση. Όχι, όχι αυτό. Θα είναι... θα είναι ένα κουκούλι πράσινο, ρε. Και θα το κρατάει το... σαν ένα δέντρο. Δεν μπορώ αυτή τη δίτσα. Έχει friendly fire, παιδιά. Δεν ξέρω. Για μπίλη, κάτσε. Όχι, δεν έχει. Αυτό την difficulty δεν έχει. Πάλι καλά. Για να βαρέσω αυτές τις μαλακίες, ρε. Προσέξε και κάτω στα πόδια. Ειδικά εσύ, Άνσερ. Α, το βρήκα, το βρήκα. Let's go. Α, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι, ρε. Έχει πάει. Α, στον καθένα δείχνει τον εαυτό του. Ρε, από πάνω μας. Ωραία, φίλε. Οκ. Έχει σφαίρες εδώ. Παιδιά, επειδή δεν ξέρω πώς θα γίνει, θέλετε να οχυρώσουμε πρώτα. Έχουμε να οχυρώσουμε. Ω, πίσω μου! Oh my god! Έρχομαι! Ωραία, μαλάκα, χέστηκα αυτό, ούρλιαξε. Θα δούμε. Ωραία. Κάτι σέρνες εκεί. Για τράβα. Τράβα, Μπίλι, τράβα. Έρχονται. Εγώ παντού. Ω, και εξωγήινοι έρχονται. Well, αυτό, αυτό δεν ήθελα. Πρέπει να κοιτάμε παντού τώρα. Συνέχισε να τράβα, μην σταματήσει μόνο. Ε, από παντού έρχονται. Πω. Τράβα, τράβα, τράβα. Το έχουμε, το έχουμε. Τελειώνεις. Όχι, δεν τελειώνεις. Όχι, τι, ακόμα. Πολύ θέλει. Τράβα, τράβα, τράβα. Εκεί. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να διαλύσουμε, ρε. Ναι, ρε, όντως. Για να μπορεί να τραβάει. Ω, δίπλα σου ήταν. Πρέπει να προσέχουμε και τον Άνσερ όμως. Πάμε τα πόδια, ρε. Δίπλα μου. Ωραία. Λάκα που σου ουρλιάζει. Τραβά. Μίλη, έλα λίγο πιο κοντά, ρε. Πρέπει αυτά που κατεβαίνουμε τα καλώδια. Ναι, όποιο είναι ανοιχτό. Όταν είναι ανοιχτό το πυροβολάς. Ναι. Κάτι έρχεται. Okay, ωραία. Να... έχω χίλιες σφαίρες, λέει. Γιατί fail! Γιατί fail! Γιατί δεν προλάβαμε με αυτές τις βλακίες. Έχετε γρήγορα. Ε, τώρα δεν υπάρχει λόγος, τα βάραμε. Το πιστεύω αυτό. Χάσαμε. Rescue the operator, fail. Άρα πρέπει να ξαναπαίξουμε αυτή την αποστολή για να σώσουμε το operator. Οκ, okay, ξέρετε τι δεν μου άρεσε ποτέ η χιμπάνα, ας ξεχάσουμε. Ναι, εμένα μου άρεσε όχι, φίλε, δόγμα. Οκ, okay, πάμε. Ωραία, στο extraction. Extraction, extraction από εκεί. Μια σταλιά ζωή, φίλε. Μην ψοφήσουμε τώρα. Α, μπορώ να κάνω ένα boost. Ε, το boost. Κάνε μας, φίλε μου. Άνσερ, είμαστε μαζί. Ναι, 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 ναι. Α, εδώ είναι το extraction, τόσο κοντά. Ωραία, φίλε, πάλι καλά. Okay, let's go.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Επιτέλους είδαμε τι είναι το Rainbow Six Extraction. Δεν θα πω ψέματα, δεν είναι εύκολο. Το παίζαμε στο Moderate που θεωρείται το πιο χαμηλό difficulty. Το παίζαμε στο εύκολο, ok? Και χάσαμε, όπως είδατε. Χάσαμε και τις δύο φορές στις δύο αποστολές, τέλος πάντων. Οπότε, η κάθε αποστολή χωρίζεται σε τρία κομμάτια και διαλέγεις εσύ πότε μπορείς να κάνεις extraction, δηλαδή να τα παρατήσεις και να φύγεις, να αντικουμπανίσεις με το ελικόπτερο με όλο το XP που έχεις μαζέψει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν αποφασίσεις να συνεχίσεις στο επόμενο zone της αποστολής, όπως είπαμε έχει τρία zone, τρία κομμάτια, είναι καλύτερο για σένα γιατί θα μπορείς να μαζέψεις περισσότερο XP, να αναβαθμίσεις περισσότερο το χαρακτήρα σου, να ξεκλειδώσεις περισσότερα όπλα, χαρακτήρες, tech gear και όλα αυτά τα πραγματάκια όπως θα δείτε εδώ πέρα. Ο κάθε χαρακτήρας έχει τα δικά του πράγματα, δηλαδή μπορείς να αναβαθμίσεις το speed, το armor και διάφορα πραγματάκια όπως στο tech, τα οποία φαντάζομαι πως θα βοηθάνε, όπως Claymore και διάφορα drones και anabolic accelerant. Αυτή τη στιγμή ξεκλειδώσαμε το revive kit, το οποίο ας πούμε μας επιτρέπει όταν πέσουμε knock down να μπορούμε να κάνουμε revive τον εαυτό μας, για να μην βάζουμε σε κίνδυνο το δεύτερο συμπαίκτη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή αν χάσεις έναν παίκτη, έναν χαρακτήρα στο παιχνίδι, θα πρέπει να ξαναγυρίσεις την ίδια αποστολή για να το σώσεις. Αλλιώς δεν θα μπορέσεις να ξαναχρησιμοποιήσεις αυτόν τον χαρακτήρα. Όπως είδατε εδώ πέρα, ο Answer ή ο Billy είχε χάσει το Vigil, δεν καταφέραμε να το σώσουμε, άρα δεν μπορούμε προς το παρόν να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να γίνει καλά. Υπάρχει αυτό το κάπως ρεαλιστικό, να το πω, κομμάτι μέσα στο παιχνίδι. Μ' αρέσει, δεν θα πω ψέματα, μ' άρεσε αρκετά, είναι παρείστικο, okay? Θέλει να βασιστείς στους συμπαίκτες του και βασίζεται γενικά στο teamwork, πιστεύω, έτσι. Όπως κλασικά το Rainbow Six Siege. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Εάν σας άρεσε, λιώστε το like και θα συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η σειρά. Θα γούσταρα, όπως και τα παιδιά, θα γούσταρα να το συνεχίσουμε. Να φτάσουμε, ξέρω εγώ, στο Σαν Φρανσίσκο, Αλάσκα κτλ. Και γιατί όχι να το τερματίσουμε κιόλας. Αυτά λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!